Τι δεν έκανε καλά ο Ολυμπιακός στο πρώτο μάτς με την Λουντογκόρετς, τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα και κυρίως τι μπορεί να αλλάξει προκειμένου να τα καταφέρει στη ρεβάνς. Φίλοι μου καλοί και αγαπημένοι, καταρχήν, τώρα που γινόμαστε όλο και περισσότεροι, θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πολύ. Όταν ξεκινούσα όλη αυτή την προσπάθεια να δημιουργήσω ένα κανάλι για να επικοινωνούμε και να κουβεντιάζουμε για αυτό που μας αρέσει, για την μπάλα, δεν ήξερα τι να περιμένω. Όλο αυτό που συμβαίνει, οι κουβέντες που πιάνουμε, τα δικά σας σχόλια, οι αντιδράσεις σας στα βίντεο που δημιουργώ, με ενθαρρύνουν να συνεχίσω να κάνω το κέφι μου από εδώ. Προσέξτε, σε αυτό το κανάλι δεν μιλάω τοξικά. Προσπαθώ να μιλάω για αυτό που μας αρέσει, για το κανονικό ποδόσφαιρο δηλαδή, μακριά από παραγοντιλίκια, διαιτησίες και όλα τα υπόλοιπα. Αν περνάτε καλά με αυτά τα βίντεο, τότε γραφτείτε. Γίνετε μέλη της παρέας. Βοηθήστε με να τη μεγαλώσουμε αυτή την παρέα για να κουβεντιάζουμε πιο συχνά. Όταν κάνεις μια πρώτη ανάγνωση, σκέφτεσαι ότι ο Πέδρο Μαρτίνς, τον οποίο ξέρετε πόσο συχνά και πόσο πολύ εγκομιάζω, δεν διάβασε καλά αυτό το παιχνίδι. Για την ακρίβεια, μάλλον δεν επέλεξε τους κατάλληλους με αυτόν τον σχηματισμό, το 3-4-3. Το εμφανές πρόβλημα ήταν στον κεντρικό άξονα, ήταν στην συνεργασία του Κούντε με τον Καμαρά, διότι ο Κούντε φαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να βγάλει τα στοιχεία ενός ανασταλτικού μέσου. Και πέρα από αυτό, δυσκολευόταν πολύ να συνεννοηθεί με τον Καμαρά, να πάρει τις σωστές τοποθετήσεις στο τερέν, να βοηθήσει την άμυνα του να οργανωθεί. Μια άμυνα από την οποία απουσίαζε ένας τερματοφύλακας με εμπειρία για να καθοδηγήσει την αμυντική γραμμή, να καθοδηγήσει όλη του την ομάδα στην φάση της άμυνας. Μια άμυνα που δεν είχε καλά ούτε τον Σεμέδο, ο οποίος δεν είχε την ηρεμία και τη συγκέντρωση όχι μόνο για να κοντρολάρει τον εαυτό του, αλλά για να κοντρολάρει και τους υπόλοιπους. Όταν βγήκε ο Κούντε και πέρασε στη θέση του ο Εμβιλά και ο Πέδρο Μαρτίνς άλλαξε τον σχηματισμό, ο Ολυμπιακός ήταν μια άλλη ομάδα που έμοιαζε πολύ περισσότερο στην ομάδα που μας παρουσίαζε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών ο Πέδρο Μαρτίνς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ειδικά αυτής της εποχής. Λειτουργήσε καλύτερα ο Ολυμπιακός, μολονότι ο Εμβιλά δεν ήταν στην καλύτερη του κατάσταση. Και αυτή είναι και η εξήγηση για την επιλογή που έκανε ο Πέδρο Μαρτίνς. Δεν γίνεται αυτά που βλέπουμε εμείς να μην τα βλέπει εκείνος. Δεν γίνεται να μην ήξερε δηλαδή ότι με τον Εμβιλά, ακόμη και σε αυτή την κατάσταση, ο Ολυμπιακός μάλλον θα άφηνε λιγότερους χώρους για να εκμεταλλευτεί η Λουντογκόρετς, η οποία εκεί βρήκε τους χώρους για να αναπτύξει με υψηλό ρυθμό τις επιθέσεις της και να προβληματίσει πολύ τον Ολυμπιακό. Λίγο έλειψε αυτή η αδυναμία του Ολυμπιακού να του κοστίσει πολύ ακριβότερα, δηλαδή να τον οδηγήσει σε μια ήττα και τώρα όλους εμάς να μας έβαζε στη διαδικασία να κάνουμε μια άλλη κουβέντα για τη ρεβάνς. Στη μεγάλη εικόνα όμως, όπως κανείς μπορεί πολύ εύκολα να επιβεβαιώσει όταν αναλύει την απόδοση του Ολυμπιακού μέσα από το Y-Scout, που είναι η κορυφαία πλατφόρμα ποδοσφαιρικής ανάλυσης, ο Ολυμπιακός έχει το πρόβλημα που έχουν όλες οι ελληνικές ομάδες αυτή την εποχή. Δεν έχει ρυθμό. Και σε αυτό το παιχνίδι, όπως και στα προηγούμενα με την Νεύτσι, δυσκολεύτηκε πολύ να ανεβάσει τον ρυθμό του παιχνιδιού και πάλι οι επιδόσεις του ήταν χαμηλότερες συγκριτικά με τον μέσο όρο του. Και δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημά του. Του έλειψε και η ένταση στην φάση της άμυνας. Γι' αυτό τον λόγο η Λουντογκόρετς κυκλοφόρησε με μεγαλύτερη άνεση συγκριτικά με το πώς κυκλοφορεί ο αντίπαλος του Ολυμπιακού κατά μέσο όρο την μπάλα όταν ο Ολυμπιακός στείνεται να αμυνθεί. Όπως επιβεβαιώνει ο δείκτης PPDA, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να αμυνθεί με ένταση. Η στάση του δεν ήταν ακριβώς παθητική, αλλά ήταν αργή. Και ήταν αργή γιατί ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει ρυθμό. Απέναντι σε μια ομάδα που είχε πολύ περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, δυσκολεύτηκε, όπως είχε δυσκολευτεί και με την Εύτσι. Και στο δικό μου μυαλό, αυτό είναι το κύριο πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει περάσει η εποχή που ήμασταν ψηλότερα στο ranking και παίζαμε πιο αργά και με πιο αδύναμους αντιπάλους. Το ελληνικό ποδόσφαιρο
πρέπει να το ξανασκεφτεί όλο αυτό που του συμβαίνει. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η λύση. Έγραψα ένα σχετικό κείμενο στον Καζέτα. Δεν ξέρω δηλαδή αν η λύση είναι να αρχίζει νωρίτερα το πρωτάθλημα ή να δίνουν οι συγκεκριμένες ομάδες με κλήρωση με την χρήση κλειδαρίθμων αγώνες πρωταθλήματος, μόνο εκείνες, μεταξύ τους, τέτοια εποχή. Δεν ξέρω αν η λύση είναι να δημιουργηθεί ένας νέος θεσμός, στον οποίο να μετέχουν οι ελληνικές ομάδες που έχουν κερδίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο και να παίζουν μεταξύ τους για να διεκδικούν κάποιο έπαθλο. Πάντως είναι δεδομένο ότι όσο δεν το λύνουμε αυτό το πρόβλημα και οι ελληνικές ομάδες αντιμετωπίζουν ομάδες που έχουν 5, 6, 8, 10 παιχνίδια, επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους, τότε είναι δεδομένο ότι αυτή την εποχή αυτή η έλλειψη του ρυθμού μπορεί να τις φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και τελικά να καθορίζει τη μοίρα τους και να τις αφήνει εκτός Ευρώπης. Μπορεί να τα καταφέρει ο Ολυμπιακός? Φυσικά. Καταρχάς, επειδή βρήκε αυτό το γκολ από αυτό το διαμάντι, τον Αγκιμπού Καμαρά, ο οποίος τη στιγμή που ο Μαντί Καμαρά σουτάρει, έχει φέρει τον εαυτό του, όπως και ακόμη τρεις παίκτες του Ολυμπιακού, σε καλή θέση απέναντι στην αντίπαλη εστία, προκειμένου να καταφέρει να μπει στη φάση και να διεκδικήσει την δεύτερη μπάλα. Χάρη λοιπόν σε αυτό το γκολ, ο Ολυμπιακός προφανώς έχει καλές πιθανότητες να τα καταφέρει. Γιατί? Γιατί είναι μια πιο ποιοτική ομάδα. Και τώρα πια έχει τρία επίσημα παιχνίδια στα πόδια. Βέβαια είναι σημαντικά τα προβλήματα και παρεμπιπτόντως σε αυτό το μάτς του έλειψε πάρα πολύ του Ολυμπιακού ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, που τόσα έχει ακούσει από πολλούς, αλλά ακόμη και όταν απουσιάζει φροντίζει να δείχνει πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και στις δύο φάσεις, και όταν ο Ολυμπιακός αμήνεται, που κλείνει πάρα πολύ καλά τους χώρους ο Μπουχαλάκης, αλλά και όταν ο Ολυμπιακός αναπτύσσει επιθέσεις, επενδύοντας πολλά στο δικό του παιχνίδι. Λέω λοιπόν ότι τώρα που ο Ολυμπιακός έχει ακόμη ένα παιχνίδι στα πόδια του και που έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές σε λίγο καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με πριν, ναι, τώρα που ο Πέδρο Μαρτίνς έχει δει τον αντίπαλο, τον έχει ζυγίσει, τον έχει καταλάβει, λέω ότι στη ρεβάνς ο Ολυμπιακός με καλύτερες επιλογές για την εντεκάδα και τελικά ένα καλύτερο αγωνιστικό σχέδιο από αυτό με το οποίο ξεκίνησε το μάτς, ένα σχέδιο που θα μοιάζει στον Ολυμπιακό του δευτέρου ημιχρόνου, στον Ολυμπιακό μετά το 60 λεπτό του πρώτου παιχνιδιού, στα δικά μου μάτια, ναι, έχει τις πιθανότητες του, αλλά θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ένα παιχνίδι που ενδεχομένως να έχει πολύ δράμα και πολύ ενδιαφέρον, ένα παιχνίδι που μπορεί να απολαύσουμε. Να είστε καλά!